Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ένα ανέκδοτο. Πάει ο Άι Βασίλη στο εργαστήριο και το βλέπει το εξωτικό και του λέει, δεν μου λες Άι Βασίλη, πώς πάει με τη γυναίκα σου. Χωρίσαμε. Πάλι εδώ ρε Γιούπι. Πάλι εδώ Γιούπι. Τι θα γίνει. Μέχρι και στο γραφείο μας πετυχαίνεις Γιούπι. Μέχρι και στο γραφείο της Γιούπι μας πετυχαίνεις Γιούπι. Το δικό μας δεν είναι. Ναι, είναι της Γιούπι δικό μας. Λοιπόν, ας γίνουμε λίγο πιο χριστουγεννιάτικη Βασίλη. Γιατί να γίνουμε χριστουγεννιάτικη Χριστόφορε. Γιατί σε λίγη ώρα θα βρισκόμαστε. Πού. Στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Ακριβώς Βασίλη, θα βρισκόμαστε στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας για να τραγουδήσουμε τα κάλαντα για το χαμόγελο του παιδιού. Ακριβώς, οπότε νομίζω πως θα κάνουμε τα πιο υπέροχα, καταπληκτικά. Μοναδικά, μαγικά. Τε σπέσια. Ονειροπόλα. Φανταστικά. Δημιουργικά. Τρελά. Κάλαντα. Του κόσμου. Λοιπόν, παράλληλα θα κάνουμε και το 22ο μας επεισόδιο, το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να σας αρέσει και τα λέμε εκεί. Καλημέρα, Γιούπι! Καλημέρα, Γιούπι! Γεια σου, χαμόγελο του παιδιού! Γεια σου, χαμόγελο του παιδιού! Να, να, και να δεν τη σκέψεις ωραίος εδώ. Το βλέπετε. Γεια! Κάλετε μαζί μας. Είμαστε εδώ, γιατί θα μας πιάσουν εδώ οι ορκίστες σε λίγο. Είμαστε εδώ για να πούμε τα κάλετα του χαμόγελο του παιδιού που κάνουμε τα τελευταία 4 χρόνια. Έτσι, μαζεύουμε χρήματα για το χαμόγελο. Είναι εδώ και μία υπεύθυνη από το χαμόγελο, μας βγάζει βίντεο. Είστε, κυρία. Εδώ είμαι η Όλγα, παιδιά. Η Όλγα είναι από το χαμόγελο. Γεια σου, Όλγα! Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια πρόβα με τον κύριο Λευτέρη. Άρα ξεκίνησε να παίζει και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν πτωούμαστε. Πάμε ακριβώς δίπλα στην Ιχτίνου για να συνεχίσουμε εκεί τα καλαντά μας. Πάμε, Γιούπι! Γεια σου, Γιούπι! Για χρόνια να ζεις και του χρόνου. Και του χρόνου! And the next years.
Λοιπόν, βρισκόμαστε. Αντίο πρέπει να πείτε για το αντίο, για να μην για το γεια. Εντάξει, αντίο για ποιο κλείνει. Αντίο για ποιο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίξατε για το 2016 την κατασκήνωσή. Ήσασταν καταπληκτικοί. Είστε καταπληκτικοί. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και στις υπόλοιπες δράσεις. Γιατί έχουμε αρκετές δράσεις, Βασίλη, μέχρι να ξεκινήσει η κατασκήνωση. Ναι, έχουμε ακόμα έναν αγώνα, αλλά δεν θα πω τι αγώνα. Είναι έκπληξη. Έτσι, να μην πούμε δηλαδή για το χόκκι του χρόνου. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας το 2016. Έρχεται ένα ακόμα πιο δυνατό το 2017. Και για να μην σας αφήσουμε έτσι το 2016, θα σας πούμε ότι αυτό το επεισόδιο θα το κλείσουμε με ένα καταπληκτικό, εκπληκτικό, θαυμάσιο και πρωτότυπο ανέκδοτο του Βασίλη για να κλείσει με το καλό και να μπει το νέο έτος. Βασίλη, είσαι έτοιμος? Όχι. Αλλά στο μοντάζ τα φανέλες και είναι. Ωραία. Για πάμε να σε ακούσουμε. Καθώς αυτό. Δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, Χριστόφορε, είσαι έτοιμος? Εγώ να είμαι έτοιμος, εσύ... να ακούσω το ανέκδοτο σου, εννοείται. Το ανέκδοτο σας. Λοιπόν, πώς λέγεται, αυτό το ανέκδοτο το άκουσα σε μια υπέροχη παράσταση, τα ψυχροπερδέματα, κάθε Κυριακή στις 5.30, στο θέατρο σου φούλου, να πάτε. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτός που δεν έχει μέση? Πώς λέγεται, Βασίλη? Όχι άμεσος. Ναι. Με συγχωρείς. Α! Λοιπόν, θα τα πούμε το 2017, έχουμε και ένα δωράκι να δώσουμε. Τι έχουμε? Ένα δωράκι να δώσουμε, για όχι. Δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε, ξέκαιρο. Λοιπόν, θέλεις να το δούμε. Να το κάνουμε unboxing. Για κλείσε. Λοιπόν, και επειδή είναι το τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν, όχι σεζόν, της φετινής χρονιάς, έχουμε μια πολύ μεγάλη έκπληξη για σας, Γιουπί, μόνο για σας, επειδή είστε καταπληκτικοί, επειδή μας έχετε στηρίξει, επειδή είστε κατασκηνωτές για μας τουλάχιστον στην πιο υπέροχη κατασκήνωση του κόσμου, του σύμπαντος, του γαλαξία. Κάτσε του... έτσι, κάτσε, κάνε έτσι. Τόσο πολύ. Περίμενα να σκεφτώ κάπου εδώ. Το ένα, δύο, τρία. Wow! Έχουμε το πρώτο καταπληκτικό δώρο λοιπόν για σας φέτος, για το τελευταίο μας επεισόδιο, είναι το ηλεκτρονικό quiz. Ηλεκτρονικό quiz λοιπόν. Και έχει τέσσερα buzzer. Έχει τέσσερα buzzer, παιδιά. Είναι καταπληκτικό, είναι από τα παιχνίδια τα οποία παίζουμε στην κατασκήνωση. Τώρα μπορείτε να το έχετε στο σπίτι σας, να παίξετε μόλις σας στην οικογένεια, παπάδες, μαμάδες, με φίλους. Με τα αδέρφια σας, είναι καταπληκτικό, οικογενειακό, τέλειο. Και νομίζω ότι είναι και λίγο διαφορετικό σε μια εποχή που όλα είναι τεχνολογία, τα πάντα είναι τάμπλετ. Έχει και σκίτσο, έχει και γλυπτική, έχει φώτο, ερωτήσεις, ερωτήσεις, τρέξε βρε. Τρέξε βρε, έχουμε. Είναι σαν ηλεκτρονικό quiz. Είναι σαν κατασκευαστικά παιχνίδια, αλλά και το σπίτι. Ακριβώς. Αυτό μπορείτε να το διεκδικήσετε μαζί με. Άλλο ένα. Μαζί με άλλο ένα.
αυτό το θέμα. Και... Και... Είστε έτοιμοι για το δεύτερο δώρο με το 1... Με το 2... Με το 3... Αστόχησα λίγο. Αυτό είναι ακόμα πιο καλό και ακόμα πιο γνωστό. Είναι το πολύ γνωστό σε όλους ταμπού. Και είναι η ανανεωμένη έκδοση με πάνω από 1000 λέξεις, παρακαλώ. Είναι η καινούργια έκδοση. Είναι για όλους, είναι για όλες τις ηλικίες, είναι για όλα τα γούστα. Λοιπόν, θες να παίξουμε ένα ταμπού. Λοιπόν, ναι. Άκη, πρέπει να βρεις τη λέξη που πρέπει να πούμε, αλλά χωρίς να σου πούμε αυτές τις λέξεις που γράφει εδώ. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Ένα, δύο, τρία. Τρία. Λοιπόν, όταν είσαι στο κρεβάτι, το κάνεις αυτό. Το κάνεις αυτό. Θυμάσαι. Και... Ακούγεται αυτό. Προχαλίζεις. Ναι, 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 μπράβο, Άκη. Πάμε να παίξουμε ακόμα μία λέξη. Δεν έχει άλλες. Α, δεν έχει... Έχει αυτήν εδώ, έλα πάμε. Έλα, να τη δούμε λίγο περίεργα. Ωραία. Λοιπόν, Άκη, θα θέλαμε να μας πεις πού βρίσκεται ο πύργος του Τραμπ. Στη Νέα Υόρκη. Ναι, Νέα Υόρκη ήταν η λέξη. Καλά, δεν παιδιά, αυτό εδώ πέρα μπορείτε πραγματικά να το παίξετε εσείς στο σπίτι σας μαζί με το ηλεκτρονικό quiz. Σε δύο υπερτυχερούς. Άμα κάνετε όμως, προσέξτε πάρα πολύ. Πρέπει να τα κάνετε όλα. Δεν πρέπει να παραλείψετε τίποτα. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε. Θα ανεβάσουμε ένα post στο Facebook το οποίο θα έχει φωτογραφία αυτά τα δύο. Πρέπει να κάνετε like, comment, share στο. Post εκείνο, το οποίο θα έχει και το link της εκπομπής μας επάνω. Ακριβώς. Και κάνετε και ένα like στο βίντεο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακριβώς, στο link της εκπομπής και κάνετε subscribe. Δηλαδή κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Και αφού κάνετε και την εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, διεκδίκετε αυτά τα δύο καταπληκτικά υπέροχα επιτραπέζια του κόσμου. Ηλεκτρονικό quiz και το ταμπού. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας όλη τη φετινή χρονιά. Θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά από το 2017. Με καινούριο γραφείο, με καινούρια κάμερα. Με καινούριες περιπέτειες. Γεια σου, Γιούπι! Γεια σου, Γιούπι!